Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Βλάση τον Αμανατίδη και τη Smart Press που με κάλεσαν και για αυτή την καταπληκτική διοργάνωση. Να ευχαριστήσω εσάς για την υπομονή σας που είστε εδώ μέχρι αυτή την ώρα και να ευχαριστήσω τις δύο προηγούμενες ομιλήτριες, καταρχήν για την υπέροχη παρουσίαση που κάνανε και γιατί μου δώσαν μια φοβερή πάσα να μιλήσω γι' αυτό, για το topic που αγαπώ περισσότερο, για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό. Δεν θα μιλήσουμε τόσο για συστήματα, όσο για τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια επίθεση η οποία συμβαίνει εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτή η επίθεση ονομάζεται social engineering και ένα από τα αντίκτυπά της είναι το phishing. Και το κατανοούμε πάρα πολύ γιατί όλοι έχουμε ανοίξει ένα email το οποίο δεν θα έπρεπε να ανοίξουμε, όλοι έχουμε δώσει στοιχεία σε κάποιον που δεν θα έπρεπε, όλοι έχουμε πατήσει σε κάποιο κακόβουλο link και μας έχει οδηγήσει σε μια σελίδα στην οποία δεν θα έπρεπε να είμαστε. Όλοι έχουμε κάνει accept ένα friend request από κάποιον ή κάποια που ποτέ δεν έχουμε δει στον πραγματικό κόσμο. Και ενώ το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό, έχουμε αναφέρει τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, τι δεν πρέπει να πατάμε, δεν έχουμε αναφερθεί τόσο πολύ στην πράξη. Τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Και όχι μόνο σε ένα εταιρικό περιβάλλον, αλλά και στην ίδια μας τη ζωή. Έχουμε παιδιά, στα οποία πετάμε ένα tablet και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό τελικά που βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και εκεί θα επικεντρωθώ σήμερα, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση των χρηστών. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι η έλλειψη του συστήματος αυτού καθ' αυτού. IDS, IPS, CM, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλά, τα αγαπάμε, το κάνουμε χρόνια. Λείπει όμως ένα κομμάτι. Γιατί πέφτουμε ακόμα θύματα επιθέσεων. Έχουμε εγκαταστήσει συστήματα στις περισσότερες εταιρείες που εργαζόμαστε και σε πελάτες μας, δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέχρι και εκατομμυρίων σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα χρειαζόμαστε και πάντα θα τα χρειαζόμαστε. Αλλά ο χρήστης είναι τελικά, ο υπάλληλος, ο άνθρωπος, εμείς θα πατήσουμε, θα κάνουμε κλικ στο email που θα μας έρθει, που δεν θα μπορέσει να το πιάσει το σύστημα, που θα περάσει μέσα από το σύστημα. Θα φάμε το ransom λοιπόν και θα κολλήσουμε την εταιρεία ή θα μας ζητάνε λίτρα κλπ. Άρα, το είδαμε λίγο να έρχεται με το GDPR. Κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν εκπαιδεύσεις, έστω και στο πόδι, για να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους, τους ανθρώπους τους, για να κάνουν απλά ένα check στο checklist ότι κάναμε και αυτό. Κάναμε και την εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδαμε είναι ότι κανένα σύστημα δεν θα μπορέσει να μας διασφαλίσει από το παρακάτω. It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So, like, a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like, number one? Like, my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So, Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So, you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh, my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah, 4, 6, 8, and then Israel. It's only three, but it's, you know, it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled G E M M A. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah, like, so like, what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Μας φαίνεται αστείο, σίγουρα δεν είναι. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σε προσωπικό επίπεδο, σίγουρα συμβαίνει και σε εταιρικό επίπεδο. Και το παρακάτω παράδειγμα
Είναι αρκετά καταδοπιστικό. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEFCON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. You want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone. Phishing είναι hacking μέσω τηλεφώνου. Παίρνουμε τηλέφωνο για να πάρουμε στοιχεία. Αυτό έκανε και η συγκεκριμένη κυρία. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry, I can't Πείς με ότι είναι κάτι urgent, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, at gmail.com, Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. Άρα αυτό που είδαμε είναι ότι δεν έγινε σε προσωπικό επίπεδο. Είδαμε έναν υπάλληλο ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου που αυτός ο υπάλληλος υποχρεωτικά πλέον έχει δει ένα training, έχει κάνει κάποιο training, ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, έχει κάποια συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει για να επικοινωνεί και να στείλει στοιχεία σε κάποιον. Άρα αυτό συνέβη σε μια εταιρεία η οποία εξέθεσε στοιχεία τρίτου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είδαμε τελικά ότι ποιο είναι το πρόβλημα με το training. Όλοι αυτοί οι χρήστες που δουλεύουν σε κάποιο τηλεπικοινωνιακό πάροχο έχουν κάνει training. Το πρόβλημα τελικά είναι στο χρήστη ή στο training. Την απάντηση τη δώσαμε σχετικά εύκολα, εξετάζοντας να δούμε λίγο την ψυχολογία του χρήστη, του ανθρώπου που κάνει κάποιο training. Και είδαμε ότι τελικά μάλλον φταίει το training. Ο κόσμος πλέον έχει αλλάξει. Και το λέω αυτό με την έννοια των habits, του τι κάνουμε. Δεν βλέπουμε κάτι στατικό. Το content πλέον είναι δυναμικό. Ο κόσμος πλέον βλέπει αυτό. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και είδαμε τελικά ότι το πρόβλημα δεν είναι στον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι στο ίδιο το training. Οπότε είδαμε ότι η λύση είναι στην εκπαίδευση, είναι στον άνθρωπο, αλλά έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν την εκπαίδευση με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να δώσουμε αυτό που θέλει ο άνθρωπος, αυτό που θέλουμε κι εμείς. Τι είναι καλύτερο, να βλέπουμε ένα checklist ή να βλέπουμε σιρούλα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση στο ποιο είναι το καλύτερο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Chloe, I can't log in. Did you change your passwords? No. Sure you're using the right one? Sure. That's your password? Yeah, you said it should be something really hard to guess. They don't have to guess it, Ellie. Anyone passing by your desk could see your password, log in as you, and do all sorts of damage. Why would anybody want to log onto my computer? I don't do anything. Chloe, why can't I log into my computer?
Don't tell me you put your password on a post-it so you don't forget it. I'm not that stupid. Seriously, Chloe, give me some credit. I can never forget my password. It's Lionel 02. Why 02? I changed it from 01 a month ago. Super secure, right? You do realise anyone could guess that password on the second try. You're right. I should have changed it to 03. Idiot. You shouldn't use your name at all. We've been over this. Right. Best case scenario, somebody's logged in as you both. Change your passwords just to mess with you. Worst case... Chloe, how can a file go missing from my desktop? We've got a serious problem. I better. I'm just gonna... Don't make me pull rank. I came back from lunch and the report that I've been working on with the Q4 figures in wasn't where I'd saved it on the laptop. I think somebody renamed it or maybe even moved it or something. Well, did you log off your laptop before you left the desk? Yeah. No. We're under attack. Oh, I got a taser in my car. Excuse me, Japan. What do you mean? How would you even get in? Oh, it's Gerald. Oh, at least chivalry isn't dead. We're smoothing. Right. Typical Gerald. Right. Thanks, mate. It's great. Muppets. Well, there you go, Alan. I actually found that very, very useful. I think I might be making... Thank you, Roger. No! Oh, Rebecca! Oh, God, I'm sorry. I thought we had a security breach. You did. I got in the building, found a password... Guessed another. I knew I should have changed it to 03. Found the Q4 numbers on a laptop. All of you are very lax about information security. All of you except Chloe. Yes, yours is the only laptop I couldn't get into. Well done. Κρατάμε μυστικούς τους κωδικούς και τα ονόματα χρηστών. Δεν μοιραζόμαστε γενικά προσωπικές πληροφορίες με κανέναν. Αυτός λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να δείξουμε στους ανθρώπους πώς τι θα πρέπει να προσέχουν. Your passwords are the gateway to this company's information. I log off every time I walk away. Every time. I have a degree in politics. I should be able to memorize a password. You all need strong passwords. Not if you've got a taser. Επενδύστε στους ανθρώπους, εκπαιδεύστε τους ανθρώπους, εκπαιδευτείτε και εσείς οι ίδιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.